stuck in your traffic light with my stupid mouth. There's the yellow sign, means that I don't find nothing I cannot control you. No decision I could change. Stuck in your traffic light, stupid mouth. Hey you! Hey me! It is you, not me! Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα το βίντεο μέσα στο αυτοκίνητο, τρέχοντας, προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Γιατί θέλουμε να πάμε στην παρέλαση. Στην 28η Οκτωβρίου. Δεν έχω πάει ποτέ στην παρέλαση εδώ πέρα στη Σάμμο. Στο Καρλόβαση συγκεκριμένα, γιατί στο Βαδί έχω πάει για έναν περίεργο λόγο. Οπότε είπαμε να πάμε μία φορά. Και εμείς. Αν το προλάβουμε, κάτσε να δούμε. Αλλά ήδη έχει ξεκινήσει η μουσική. Οπότε δεν ξέρω, ξεκινάμε λίγο πάλι γευστικά το βίντεο, αλλά ξέρετε, μια γυναίκα όταν ετοιμάζεται. Α, και δεν αργώ συνήθως, αλλά ναι, είναι οι μέρες με τις μέρες. Οπότε ελπίζω να την προλάβουμε, να σας δείξουμε και εσάς έτσι κάποια κλιπ, να δείτε πως είναι εδώ πέρα η παρέλαση στη Σάμμο. Οπότε έλατε μαζί μας. Και μόλις τώρα τελείωσε. Τεραραραραρα, μόλις φτάσαμε. Και φυσικά δεν προλάβαμε τίποτα. Γιατί είμαστε τόσο γκαντέμιδες. Γενικότερα δεν το έχουμε και πολύ με το χρόνο. Όχι, το έχουμε με το χρόνο. Εντάξει, ναι. Ναι, δεν ξέρω. Ευτυχώς βρήκαμε με όλον αυτό εδώ πέρα το χαμό να καθίσουμε κάπου. Βασικά καθίσαμε στο καινούργιο μας. Δεν φορά καθόμαστε εδώ. Ναι, μετά την ονομασία, τη διαφορετική, ναι. Ναι, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει και μαγαζά τώρα, αλλά είναι καινούργιο που το βασίλειο. Λέγεται ταξίδια. Λέγεται κάποιο ταξίδια. Θα δοκιμάσουμε τώρα, α πούμε, εντυπώσει. Ναι. Το πήραμε υποτίθεται για γάβρο τηγανιτό. Ο Λέξης. Και είναι κονσέρβα. Πήγαμε κι εμείς τώρα από εκεί. Πηγαίνουμε τώρα προς το αυτοκίνητο. Πού θα πάμε? Τώρα θα πάμε σπίτι. Σπίτι? Ναι, αφού δεν προλάβαμε την παρέλαση. Αυτό, κάναμε μια βόλτα τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Είδα πως είναι τιμένη τουλάχιστον στο Καρλόβαση. It's okay. Next time, maybe. Ναι, το χαζό είναι ότι για πολύ πολύ λίγο δεν το προλάβαμε. Αλλά ναι. Αφού ακούγαμε τη μουσική, σκεφτείτε όταν ξεκινήσαμε και είμαστε πόσο, 2-3 λεπτά μέχρι να κατεβούμε εδώ κάτω. Ναι, γι' αυτό ήμασταν και τόσο χαλαροί. Λέμε εντάξει, μωρέ, αλλά 2-3 λεπτά είναι πόσο να αργήσουμε. Δηλαδή. Κάτι θα δεις. Ναι. Αλλά τελικά δεν προλάβαμε τίποτα. Οπότε θα τα πούμε σπίτι. Yes. Και θα σας δείξω και το outfit μου. Ο Αλέξης πήγε να φέρει το αμάξι στην απέναντι μεριά του φρούτου. Γιατί με αυτό το παπούτσια που φοράω θα δείτε σε λίγο. Έχουν τόσο λεπτό τα κουνάκι και είναι τόσο σπαστικό να περπατάς τόση ώρα. Οπότε, I'm waiting for him here. Αυτά είναι τα παπούτσια και κοιτάξτε πόσο σπαστικό τα κουνάκι έχουν. Δηλαδή, εντάξει. Έλα εδώ, ρε. Έλα. Έλα! Είσαι, φοβάσαι! Γιατί φοβάσαι! Τόσο τρομακτική είμαι! Έλα εδώ! Εδώ καταθέσαν τα στεφάνια παρεμπιπτόντως. Ναι, πολύ ωραία. Και ο Αλέξης έρχεται. Ήρθαμε σπίτι τώρα. Θα σας δείξω το outfit μου. Το επίσημο. Πρώτη φορά το φοράω. Είναι από το Shein αυτό. Τα παπούτσια. Θα προσπαθήσω να τα βρω, να τα βάλω από κάτω στην περιγραφή όλα, αν γίνεται, και η τσάντα από το New Chic. Ξέρω, η τσάντα είναι η μόνη λίγο άκυρη κάπως, απλά είναι η μόνη που χωράει η κάμερα μέσα και κάπως έπρεπε να τη χωρέσω. Αλλά ναι, αυτό είναι το outfit μου, μου αρέσει πάρα πολύ, αν και σήμερα κάνει τόσο πολύ ζέστη που έσκασα. Αυτό έχω να πω μόνο. Το outfit το Αλέξη, μπλουζίτσα, παπούτσι Nike, παντελόνι H&M. Ω, κιουτής! Είσαι γλυκούλη! Love you! Τα λέμε μέσα. Λοιπόν, γυρίσαμε κι εμείς σπίτι. Today, σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, σκεφτήκαμε βασικά να κάνουμε κάτι διαφορετικό στα vlog μας. Στα vlog μας. Όχι vlog μας. Σκεφτήκαμε λοιπόν πως θα ήταν καλή ιδέα αν σε κάθε βίντεο
κάνουμε και μία ερώτηση. Απαντάμε δηλαδή σε μία ερώτηση. Αλλά κατά τη διάρκεια του βίντεο. Δεν θα γίνεται σε κάθε βίντεο. Μπορεί να υπάρχουν κάποια βίντεο που να μην γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά στα περισσότερα βίντεο θα προσπαθούμε να απαντάμε μία δική σας ερώτηση που θα αφήνετε από κάτω στα σχόλια. Γενικότερα, αν ας πούμε η ερώτηση είναι πόσο χρονών είστε, θα επιλέγουμε. Εντάξει, όχι αυτή. Προφανώς, θα επιλέγουμε αυτή την ερώτηση και μέσα στη διάρκεια του βίντεο, εκεί που θα καθόμαστε ας πούμε και θα τρώμε, μπορεί να σας απαντήσουμε και να σας πούμε στο vlog ας πούμε ότι είμαστε 22 και 23 χρονών. Απαντάμε την ερώτηση αυτή που μας κάνατε. Οπότε, να είστε σίγουροι ότι θα απαντήσουμε ενδεχομένως όσο δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις, γιατί ανεβάζουμε συχνά βίντεο, οπότε γράψτε από κάτω στα σχόλια ερωτήσεις. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να έχετε κάνει subscribe στο κανάλι μας, έτσι ώστε να έχετε ανοιχτά τα καμπανάκια, τις ειδοποιήσεις, να σας έρχεται ειδοποίηση όταν ανεβάζουμε βίντεο και να μπορείτε να γράφετε ένα δικό σας σχόλιο από κάτω γρήγορα στο βίντεο, έτσι ώστε να το δούμε εμείς για ένα επόμενο ενδεχομένω. Εννοείται ότι όσοι το έχετε ενεργοποιήσει ήδη, καλό είναι να πάτε να το διπλό τσεκάρετε, ας πούμε να το ξαναπατήσετε ή να το ξαναπατήσετε. Ναι, γιατί κάτι παίζει με τις ειδοποιήσεις. Πρέπει νομίζω να έχεις όλες για να σου έρχονται. Αν είσαι εξειδικευμένο, στα περιορίζει κάπως. Οπότε, αν θέλετε να γνωριστούμε έτσι κάπως καλύτερα, να έχουμε πιο καθημερινά βίντεο, γιατί έχουμε πολλές προτάσεις στο να κάνουμε καθημερινά βίντεο, θέλετε να μας γνωρίσετε πολύ περισσότερο. Οπότε, νομίζω ότι αυτό με τα σχόλια είναι κάτι πολύ έξυπνο. Εννοείται το μπεσίτο στο τέλος θα υπάρχει. Πάντα σε κάθε βίντεο. Οπότε, μπορείτε πάλι με την ερώτησή σας αυτόματα να μπείτε και στην κλήρωση να το πω για τον μπεσίτο, δηλαδή για το φυλάκι. Δίνουμε στο τέλος κάθε βίντεο ένα φυλάκι σε κάποιον συνδρομητή, σαν μια αφιέρωση να το πω έτσι. Σήμερα δεν θα απαντήσουμε κάποια ερώτηση, αλλά αν θέλετε μπορείτε να γράψετε από κάτω στα σχόλια τις ερωτήσεις σας για να τις απαντήσουμε σε κάποιο ενδεχομένως επόμενο βίντεο. Επίσης, έχω να το λέω, αυτό με το εδώ. Ακόμη λαμβάνω σχόλια με το εδώ. Το παρακολουθείτε όλο το βίντεο μέχρι το τέλος και αυτό είναι. Δηλαδή. Είναι τόσο συγκινητικό. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Ναι, νομίζω για ένα YouTuber, ας πούμε, να ξέρει ότι το κοινό το στηρίζει τόσο πολύ και βλέπει τα βίντεο του μέχρι το τέλος είναι ότι καλύτερο. Και πραγματικά ναι. Δεν μπορούμε να σας ευχαριστήσουμε παραπάνω από όσο. Να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και δεν ξέρω, σας αγαπάμε πραγματικά. Έναν προς ένα και θέλουμε να σας δούμε έναν προς ένα από κοντά, πιστέψτε με. Και σήμερα συναντήσαμε δύο παιδιά τους οποίους γνωρίσαμε κιόλας και χαρήκαμε πάρα πολύ. Γενικότερα μας αρέσει όταν ερχόστε και μας μιλάτε και δεν κομπλάρετε και έτσι. Είναι πολύ ευχάριστο όλο αυτό. Ναι. Οπότε ναι, όσο γι' αυτό με την παρέλαση, γιατί δεν ξέρω τι καταλάβατε στο σημερινό βίντεο. Σε αυτό με την παρέλαση έγινε λίγο μια ψιλοπαρεξήγηση. Διότι απλά έτυχε και ήταν τόσο στραβό ρε παιδί μου. Δηλαδή εννοώ ότι ακούγαμε μουσική από τις 11 η ώρα. Του λέω του Αλέξη εντάξει τη χάσαμε. Ντυθήκαμε, βάφτηκα εγώ, ξεντυθήκαμε. Λέω εντάξει τη χάσαμε, δεν πειράζει. Μετά του λέω ρε Αλέξη μήπως κάνουν πρόβες. Γιατί αυτοί κάνουν κάτι άλλες πρόβες. Μου λέει μπα, δεν νομίζω, δεν έκαναν. Ο Αλέξης είχε πάει εντωμεταξύ στο παρελθόν και πιο παλιά. Μετά τέλος πάντων, όντως ήταν η κανονική μουσική. Ακούγαμε τα χειροκροτήματα, λέω εντάξει. Ντύσου να πάμε. Μέχρι να ντυθούμε, μέχρι να τα ακούσουμε, γιατί ο κύριος από εδώ είχε μουσική. Το χάσαμε. Εκείνη την ώρα, όπως είδατε. Βασικά το κακό έγινε από την αρχή, από το πρωί, ας πούμε, που ξυπνήσαμε 9 η ώρα, που ψάχναμε ας πούμε, στο ίντερνετ να βρούμε μια πληροφορία για το πότε θα γίνει τη ώρα και δεν μπορούσαμε να βρούμε. Ναι. Δεν ξέρω αν γράφει κάπου. Γύρω στις 12 όλα όμως γίνονται. Ναι, εμείς γενικότερα δεν βρήκαμε κάτι για να σιγουρευτούμε να πούμε ότι εντάξει, θα κανονίσουμε το χρόνο μας και το πρόγραμμά μας ώστε να πάμε 12 η ώρα. Και ακούσαμε από, πούμε, από τις 11 η ώρα που παίζει η μουσική και λέμε, όχι, ξεκίνησε ήδη. Και ξεκινάμε να ετοιμαζόμαστε, χάσαμε και εκεί χρόνο, χάσαμε γενικότερα. Αρκετό χρόνο σήμερα. Δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά είναι ωραία. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είστε από τη Σάμο και συγκεκριμένα από το Καρλόβαση και κάνατε παρέλαση. Μακάρι να σας βλέπαμε. Αλλά δεν πειράζει. Οπότε, αυτό το σημερινό μας βιντεάκι ήταν λίγο σύντομο. Αλλά ήταν λίγο έτσι πιο καθημερινό, λίγο πραγματική ζωή, λίγο. Έχει real time καθυστερήσεις. Πράγματα που συμβαίνουν. It's okay λοιπόν. Οπότε, το σημερινό μπεσίτο θα το πάρει. Όχι. Η Κατερίνα Κοκκίνο. Κατερίνα Κοκκίνου. Φιλάκια πολλά γλυκιά μου. Ελπίζω, τι να πω, τα καλύτερα. Πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Όπως είπαμε από κάτω, αφήστε σχόλιο για το μπεσίτο ή μια ερώτηση για έτσι ενδιάμεσα το question time. Στο καινούργια μας show, question time. Ή αλλιώς ώρα για ερωτήσεις, κάπως έτσι. Δεν ξέρω, ακόμη το ονοματάκι θα το δουλέψουμε. Οπότε ναι, αυτό το
το βίντεο μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα μεγάλο like, subscribe, το κουδουνάκι να ενημερώνεστε κάθε πότε να βάζουμε ένα καινούργιο βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας!